αυτή είναι μια πολύ σύνθετη υπόθεση. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο ενδιαφερόμενος είναι πρώτα τι έρευνες θέλει να κάνει. Όλοι οι ανιχνευτές έχουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα πρέπει αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά να ταιριάζουν με την έρευνα που επιθυμούμε να κάνουμε ή τις έρευνες που επιθυμούμε να κάνουμε. Πολλές φορές οι κατασκευαστές αναφέρουν δυνατότητες οι οποίες δεν είναι πραγματικές. Δεν είναι πραγματικές οι συνθήκες της δικής μας, της ελληνικής επικράτησης, γιατί το έδαφος το ελληνικό έχει πάρα πολλά μεταλλεύματα μέσα. Με αποτέλεσμα, οι ανιχνευτές που πιστεύουν ότι είναι κατάλληλοι για μια συγκεκριμένη έρευνα να μην είναι. Για μένα παίζει πολύ σημασία πρώτα να καταλάβει ο χειριστής τι δυνατότητες έχει για να επιλέξει έναν ανιχνευτή. Και μετά σε δεύτερη φάση να περάσει ποιος ανιχνευτής είναι ο καταλληλότερος για αυτόν. Ο χειριστής θα πρέπει να ξέρει τι δυνατότητες ηλεκτρονικές έχει και τι χειρισμό μπορεί να κάνει. Υπάρχουν ανιχνευτές που είναι πολύ σύνθετες οι ρυθμίσεις τους, που σίγουρα δεν θα τους προτιμήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει εμπειρία από υπολογιστές, και υπάρχουν ανιχνευτές λίγο πιο απλοί. Το να επιλέξεις ένα σωστό ανιχνευτή έχει να κάνει πιο πολύ με τις δυνατότητες που ζητάμε εμείς να έχουμε στις έρευνές μας. Συναντάω πάρα πολλούς ανθρώπους που μου έρχονται και μου ζητάνε γεωφυσικούς ανιχνευτές. Είναι ανθρώποι περισσότεροι που δεν ξέρουν τι είναι το υπολογιστή, δεν ξέρουν να ανοίξουν τον υπολογιστή. Έχουν ακούσει από φίλους και διάφορους ότι φέρνει εικόνα τρισδιάστατη και είναι πολύ εύκολο να εντοπίσει ένα στόχο, μα στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε ένα γεωφυσικό μηχάνημα ή σε ένα μηχάνημα εικόνων, θα πρέπει να υπάρχει και καλός χειρισμός. Πάρα πολλοί που προμηθεύονται τέτοιους ανιχνευτές, βλέπω δεξιά και αριστερά να γράφουν στο ίντερνετ ότι δεν είναι καλοί, ότι είναι άχρηστοι, ότι δεν είναι αυτά που τους είχαν πει. Μα μελούν όμως ένα μεγάλο, ένα σημαντικό στοιχείο, ότι δεν ξέρουν καλό χειρισμό. Γι' αυτό λέω ότι πριν επιλέξεις ένα ανιχνευτή, θα πρέπει πρώτα να καταλάβεις τι δυνατότητες έχεις. Πώς μπορείς να χειριστείς έναν ανιχνευτή. Από εκεί και πέρα θα επιλέξεις έναν ανιχνευτή, ο οποίος να ταιριάζει και σε σένα, στο χειρισμό. Ανάλογα την έρευνα που θες να κάνεις, θα πρέπει να επιλέξεις και τον ανάλογο ανιχνευτή. Συνήθως οι κατασκευαστές αναφέρουν σε όλους τους ανιχνευτές ότι είναι ιδιαίτερες οι δυνατότητες τους. Μεγάλο βάθος, μεγάλη απόσταση, καλό διαχωρισμό. Αυτό δεν ισχύει στην πράξη. Συνήθως τα τεστ όλα γίνονται στον αέρα. Όταν όμως θάψουμε ένα αντικείμενο, θα δούμε ότι η συμπεριφορά του ανιχνευτή είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορεί να διαχωρίσει τόσο εύκολα τα μέταλλα. Υπάρχουν μέταλλα που μπορούν πολύ εύκολα να μπερδέψουν έναν ανιχνευτή. Ας πούμε το αλουμίνιο που μπορεί να μπερδευτεί πολύ εύκολα ένας απλός ανιχνευτής και να τον δείχνει σαν ένδειξη χρυσού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει πρώτα να ψάξουμε πολύ καλά τι έρευνα θέλουμε να κάνουμε, τι έρευνες θέλουμε να κάνουμε, με ποιο τρόπο και από εκεί πέρα να αποφασίσουμε ποιο μηχάνημα.